Φανή Χαλκιά, πού είσαι, τι κάνεις? Τι κάνετε? Είμαι βραχνιασμένη, ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές σας, αλλά επειδή είμαι fan και αγαπώ και τους δύο παρουσιαστές. Πιο πολύ, ποιον αγαπάς? Σας καλησπέριζω. Σένα αγαπάνε και λέγεις πιο πολύ, ρε φίλε. Εντάξει, μην τα λες, τα ξέρουμε τις σαλιάρες. Φανή μου, τι κάνεις, ήρθες στα μέρη μας πάλι? Στην πόλη σας πάλι, ναι. Φανταστικά. Φανταστικά. Τι κάνετε? Κάνουμε εκπομπή, κάνουμε ραδιόφωνο. Ο Γιάννης πλέον είναι συνάδελφος. Έχει site δικά του, έχει δώσει συνέντευξη. Την πρώτη συνέντευξη. Δεν είμαστε στον αέρα. Ναι, αέρα, είσαι κανονικά. Απλά μιλάμε σαν να μην είμαστε στον αέρα, ποτέ. Να ξέρεις, δεν είναι. Ναι, εντάξει, καλά να κάθε τα έλεγα. Απλά επειδή στους ανθρώπους που αγαπώ είμαι λίγο πιο εχειρόστομη, καταλαβαίνεις. Μιλάω πιο αυτό. Γι' αυτό σε ρώτησα, ότι τη βεβαιώ τίποτα. Γιάννη, δικιά σου, Φανή. Έλα να δούμε πόσο... πάντα. Δεν μπορώ να την πάρω στη συνέντευξη τη Φανή. Όχι, Φανή, κουβέντα κάνουμε, αγόρι μου, τη συνέντευξη. Τη συνέντευξη. Πρώτα θα μας πει γιατί βρίσκεται εδώ πέρα. Βρίσκομαι πρώτα για να φάω ωραία και δεύτερα για να είμαι στο διεθνή στοίχημα. 13ος διεθνής μαραθώνιος. Θα γίνει χαμός την Κυριακή. Ξέρω, θα θέλω να τρέξω 12 παρά 10, να ξέρεις. Ο Σταύρος είπε ότι θα έρθει 12 η ώρα να τρέξει. Το λέω, η εκκίνηση είναι 10 η ώρα. Να μην αργήσεις, παρακαλώ. Γιατί ο Δήμαρχος σε περιμένει να κάνει το πιστόλι, να δώσει την εκκίνηση. Ο Δήμαρχος 12 η ώρα θα θυμίζει να χωρίσει. Και αυτός 12 η ώρα έρχεται. Να ξέρετε ότι ο Σταύρος συμμετέχει ενεργά κάθε χρόνο, με τον τρόπο του. Ο Δήμαρχος... Δεν θυμάμαι αν έχει τρέξει, αλλά συμμετέχει. Η Φανή, να πούμε ότι διοργανώνει σε όλη την Ελλάδα μαραθώνιους. Απλώς εδώ πέρα η Θεσσαλονίκη είναι... Εδώ διοργανώνει ο Τρίτωνας και το κάνει πολύ καλά. Προσπαθούμε να βοηθάμε όσο μπορούμε όλοι από το πόστο μας, από κάθε πόστο. Εντάξει, είναι φανταστικό και κάθε χρόνο νομίζω είναι και καλύτερο. Και έχει μπει και η αιγίδα του στοίχημα. Η οποία σφραγίδα τους, μάλλον, όχι, είδε η σφραγίδα της Στοίχημαν και εντάξει, είναι απίθανος ο αγώνας πια. Επειδή εγώ με τη Στοίχημαν ξέρω ότι έχω μια ιδιαίτερη σχέση και επειδή σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη για τους αθλητές στην Ελλάδα, ναι, και επειδή εσύ το ζεις από πολύ κοντά, πόσο σημαντική είναι η συμβολή της σε αυτήν την ατομική χορηγία που κάνει σε όλα αυτά τα παιδιά? Να σου πω κάτι. Αυτό που είναι φανταστικό με αυτή την εταιρεία, πέρα από πολλά πράγματα και έξω τους ανθρώπους και τις σχέσεις που έχεις και δεν μιλάω γι' αυτό, είναι το πόσο γουστάρω να βοηθά τον αθλητισμό. Το λέω πολύ απλά. Mm-hmm. Αθλήματα, αθλητές που είναι στην αφάνεια και δυσκολεύονται πάρα πολύ και έχω δει παιδιά να κάνουν αιτήματα για να τους βοηθήσει, που είναι πολύ καλοί αθλητές και αξίζουν τον κόπο και να είναι εκεί δίπλα τους. Να τους στηρίζει πραγματικά, όχι μόνο, δεν μιλάμε για χρηματικά πράγματα, η ηθική αντιμοιβή τους, αυτό όλο το πώς φτιάχνει έναν αθλητή και το πώς τον βοηθάει και ψυχολογικά και ειδικά και είναι πραγματικά οικογένεια, είναι μοναδικό. Έτσι, εγώ δεν το έχω δει, είμαι πολλά χρόνια στον αθλητισμό, είναι σπάνιες περιπτώσεις εταιριών αυτές πραγματικά να νοιάζεσαι έτσι και να δημιουργείς αξία και value. Και αυτό χρειάζεται και ο αθλητής. Αυτό που είπε πριν η Φανή για το ηθικό κομμάτι. Ο αθλητής πλέον στην Ελλάδα ξέρει ότι οι πιθανότητες να ζήσει από αυτό είναι ελάχιστες. Το σημαντικότερο κομμάτι της καθημερινότητάς του είναι η ηθική υποστήριξη. Βέβαια. Δηλαδή, εγώ αυτό καταλαβαίνω με όποια παιδιά συναναστρέφομαι. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν. Και σε ειδικά στα ατομικά αθλήματα. Ειδικά στα για τα ατομικά μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι άλλα. Τα περισσότερα επαγγελματικά, τέλος πάντων, είναι άλλη κουβέντα. Εδώ πέρα τώρα και τα παιδιά. Για να σου πω κάτι και τα ομαδικά. Μην βλέπεις, πέρα από το ποδόσφαιρο, έτσι, που το και το αγαπάμε. Και, είναι αθλήματα πόλο, βλέπε, βόλε. Δηλαδή που όντως δεν έχουν χρήματα και εκεί στηρίζει πολύ. Εντάξει, είναι τώρα. Δηλαδή αυτό νομίζω τα λέει όλα πια. Πόσοι θα τρέξουν, έχετε εικόνα καθόλου? Ορίστε. Έχετε εικόνα πόσοι θα τρέξουν? Θα τρέξουν κοντά στις 23.000. Υπολογίστε 23.000 έναν. Έχετε κοντά στις 21.000. Οπότε θα είναι σίγουρα τόσο. Εμένα ένας φίλος μου χορηγός με έβαλε τσαμπουκά, με έγραψε. Έβαλε μια γραμματέα του και με έπαιρνε τηλέφωνο. Θα κατέβεις μία που είναι πάνω από το μέσο όρο ύψους της Μέσης Ελληνίδας. Και με αυτόν τον βάναυσο τρόπο και με έχει δηλώσει
Άρα μην υπολογίστε ένα, Φανή. Θα σε υπολογίσουμε, γιατί στο τέλος θα σε πείσω και θα έρθει. Καλά, καλά. Την Κυριακή του 12. Τι γίνεται άλλο, για να ρίξεις να ρωτήσεις τη Φανή. Έχουν αλλάξει πράγματα στη ζωή της, έχουν κάνει. Βέβαια. Τι? Με τον ερχομό του παιδιού, σήμερα πήγα και την είδα από κοντά. Πήγα τον είδα από κοντά, έχει ένα μπέδαρο γιο. Το γιο μου τον μπέδαρα, γιατί έχω το πιο ωραίο παιδί στον κόσμο. Έτσι, κουκουβάγια τα κουβιαβάγια, ναι. Έτσι είναι. Είδα και τη μητέρα της που είχα καιρό να τη δω. Και τον άντρα της εννοείται. Τι άλλαξε φάνε τώρα. Έγινε πολύ πιο όμορφη. Ήτανε, αλλά τώρα έχεις, τώρα είσαι όμορφη μανούλα. Κιλά πάνω, αλλάξεις τον κόπο. Βέβαια, εντάξει τώρα. Τίποτα, αλλάζουν οι ευθύνες σου και αλλάζει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Εγώ εντάξει, ήμουν λίγο εγωκεντρικός άνθρωπος, όχι πολύ σαν αθλήτρια. Λίγο. Λίγο και εντάξει, εγώ αυτό που ελπίζω και εύχομαι είναι να μεγαλώσει ένα παιδί ανεξάρτητο και ωραίο και μακάρι να το καταφέρω, δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Θα τα καταφέρεις. Και ξέρεις, το πιο πολύ που πήγαμε το μεσημέρι και πιάμε λίγο καφεδάκι μαζί έτσι και τα είπαμε, είναι ότι το μικρό τον έχει από κοντά και έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα. Εννοείται, τι έκατσε. Ναι, και είναι μόνο 4 μηνών, αλλά που πάντα παίρνουν μαζί μου. Αυτό δηλαδή, είναι κάτι άλλες μανάδες που, ναι, άσε τώρα. Το μωρό, δηλαδή, εγώ πραγματικά αυτές οι ψυχώσεις που βγάζουν οι νέες μαμάδες, όχι μη κάνουν το ένα, μη φάει το ένα, μη κάνει το άλλο και τέτοια, μη το βγάλω από το σπίτι. Κάτσε, δε, χαλάρωσε. Δηλαδή, στον νεάτρο θα πώς γεννιόντουσαν παιδιά, τι κάνανε αυτοί. Τέλος πάντων, καλά κάνεις, Φανή μου. Γύρνα το μωρό. Γύρνα το παντού. Εντάξει, καλά κάνω, δεν κάνω, θα μάθουμε σε λίγα χρόνια. Αλήθεια, αλλά είμαι αισιόδοξη. Είμαι αισιόδοξη. Όχι, τα παιδιά είναι η εξέλιξή μας. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα να τα έχουμε στους τοίχους και εμείς ακόμα σκυλιάζαμε από 2 ημερών. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμά. Τα άλλα παιδιά δυστύχημαν εκείνα τα ευαίσθητα, τα αγόρια έχουν ανέβει όλα. Ναι, και τώρα φτάνουν και τα τελευταία αγόρια από το αεροδρόμιο, να ξέρεις. Και αυτή τη στιγμή είμαι στο γυάλινο περίπτερο της Στίχημαν μπροστά στο Μακεδονία Παλάς. Αλκοόλ έχετε ή δεν επιτρέπετε λόγω... Έχει ένα κοκτέιλ πάρτι με τους αθλητές που συμμετέχουν. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μαγευτικά, ας έρθουν όλοι όσοι μας ακούνε. Ειλικρινά είναι πολύ όμορφα. Το κοκτέιλ... περιέχει αλκοόλ, υποθέσω δεν θα κάνουμε μπραντς εκεί άμα έρθουμε. Εντάξει, δεν έχουμε μόνο πιούμε... τις καλεσμένους, έχουμε και άλλους. Έχει και τα σκέτα όμως, Μοχίτο χωρίς αλκοόλ, πώς το λένε, γίνεται το... Virgin Mojito. Virgin Mojito. Στην καρδίτσα βγήκε πρώτη φορά το Virgin Mojito. Ναι. Φανή με κράζει πολύ για την καρδίτσα αυτός εδώ πέρα, ο πρωτοβουσιάνος. Δεν ξέρει. Καρδίτσα, χαμός. Εσύ θα απαντάς, ας ήσουν καρδιτσιώτες και έτσι και ένα μάτι, έτσι θα λένε. Ναι, έτσι. Όχι, παιδιά, εντάξει, το χοντρίνω. Έχει βγάλει αθληταράδες η καρδίτσα. Η Θεσσαλία, όλη η Θεσσαλία. Βλέπε Λάμπρο Παπακώστα, βλέπε Κοκό, δηλαδή τι να πρωτοθυμηθεί. Ναι, έτσι. Ναι. Εντάξει, κάνουμε respect. Για να φύγουν ψηλό, να ρηπηδούσαν ψηλά, κατάλαβες τι έγινε. Τι τραβάω με αυτόν, Φανή, δεν μπορεί να καταλάβεις. 2 μέτρα παλικάρια όλα. Όλα, όλα, τσολιάδες. 2 μέτρα παλικάρια. Ο άλλος στην Κίνα έφτασε για να μην γυρίσει την καρδίτσα. Θέματα. Ωραία, να σου πω, ετοίμασε το έδαφος. Καταλαβαίνεις τώρα ότι οι μεγαλοδημοσιογράφοι και ο νέος δημοσιογράφος έχουν απαιτήσεις από τα event. Ναι. Δηλαδή κάτι το οποίο θα πεθούμε εκεί και θα είμαστε σχολαστικοί, αν μη τι άλλο. Εννοείται να είστε. Ναι. Τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχες. Θα θέλαμε να σε έχουμε εδώ βέβαια, είναι η αλήθεια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χαρά μου. Θα σας πω κάτι, σας λέγω πάρα πολύ. Η Φανή έκανε ραδιόφωνο. Πόσο, 2 χρόνια, πόσο έκανες? Στη Θεσσαλονίκη, χρόνια, πολλά. Αλλά αν έμενε στη Θεσσαλονίκη θα ερχόμουν, θέλατε δεν θέλατε. Εννοείται θα ήσουν μέρος. Θα διώξω τον Γκόλκα, θα κάνω μεταγραφή εσένα Φανή, να κάνουμε οι δυο μας, γιατί αυτός εδώ πέρα δεν κάνει. Ναι. Κάνουμε οι δυο μας. Όχι, τα αγόρια αυτό είναι όλο το χαρτί. Πάρα πολύ χάρηκα που τα είπαμε στον αέρα, έτσι κι αλλιώς χάρηκα που τα είπαμε και στον αέρα που τα λέγαμε. Θα σας δω κιόλας, φαντάζομαι, στη συνέχεια, τις επόμενες ώρες. Θα μας δεις. Ένα μπραντς μας λείπει, εννοείται. Θα έρθουμε. Βέβαια. Φανή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή. Τι ώρα ξεκινάει η Φανή, πες πάλι. Ξεκινάει αυτή η ώρα ο μαραθώνιος από την Μπέλα. Ναι, ο μεγάλος. 7.30, συγγνώμη. Ναι, ο μαραθώνιος ο μεγάλος και φτάνουν οι αθλητές. Αρχίζουν, τερματίζουν, μετά τις 10 αρχίζουν οι τερματισμοί και ετοιμαζόμαστε.
9 στα 10 χιλιόμετρα και 12 η ώρα τα 5 χιλιόμετρα. Για να φτάσουν όλοι. Αυτό θα πάμε. Το τελευταίο πάρει. Στα 5 χιλιόμετρα. Στα 5 χιλιόμετρα. Και βάδιν γρήγορο. Ναι, ναι. Βάδιν γρήγορο. Άκουσε. Καλά το είχα στραμπάρει εγώ 12 η ώρα. Φανή μου, ερχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Θα τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Bye, bye, bye.